καλημέρα στο όμορφο Άρσο της Νέας Φιλαδέλφειας. Είμαστε εδώ για δεύτερη μέρα. Εχθές φιλοξενήσαμε πάνω από 150 αθλητές από όλη τη χώρα για τον αγώνα του Mountain Bike, για τον πανελλήνιο αγώνα του Mountain Bike. Σήμερα, επίσης με 160 αθλητές πάλι από όλη τη χώρα, θα διεξαχθεί ο αγώνας του Cyclocross, ο πανελλήνιος αγώνας του Cyclocross. Εδώ λοιπόν με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, με τους χορηγούς μας, είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμο μας για την παραχώρηση του Άλσους και την αδειοδότηση, αλλά και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν σε αυτή την ωραία διοργάνωση. Χθες το βράδυ επίσης είχαμε στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, το λεγόμενο PPL, είχαμε την κοπή της πίτας της ΑΕΚ και με πάνω από 250 καλεσμένους παρευρέθησαν, κόψαμε την πίτα, συγκινηθήκαμε, βραβεύσαμε παλιούς και νέους αθλητές, ήταν μια ωραία βραδιά και ελπίζοντας όλα αυτά τα οποία κάνουμε σε μια αναβάθμιση του ποδηλάτου στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια στην Ακαδημία γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε προπονητή τον Ιβάν τον Μαύρο Θαλασσίτη. Εκπαιδεύει τα μικρά παιδιά. Έχουμε όψη συνεργασία. Στη μεγάλη ομάδα ο βασικός προπονητής είναι ο Βασίλης ο Γιαννιώσης. Είμαι συνεργαστής στο παρελθόν. Με μεγάλη επιτυχία. Εγώ έχω το ρόλο του assistant coach στην ομάδα. Βγαίνω προπόνηση κάθε Σάββατο και Κυριακή με όλη την ομάδα. Ο ρόλος μου είναι τεχνικός καθαρά. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια υγιή ομάδα με αθλητές που είναι αγαπημένοι μεταξύ τους. Θα δώσουμε μεγάλη βάση στη μάζα. Θέλουμε να γίνει η ομάδα πολύ πληθές όπως ήταν στο παρελθόν. Εγώ για την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ πάντα ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια αναγέννηση γίνεται. Προσπαθούμε να ξαναφτιάξουμε το τμήμα δυνατό και πολυπληθές όπως ήταν στο παρελθόν. Με αθλητές που θα γεννάει η ίδια η ομάδα. Δίνουμε μεγάλη βάση στην Ακαδημία που εκπαιδεύει μικρά παιδιά ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος να μπουν στη μεγάλη ομάδα και να γίνουν αθλητές από εκεί. Διοργανώνουμε αγώνες όπως σήμερα το πανελλήνιο πρωτάθλημα Cyclocross. Έχουν έρθει αθλητές από όλη την Ελλάδα.